Με εκπροσώπους από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τρίπολης συναντήθηκε χθες ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης. Ο κ. Βλάσης συνεχάρει το προσωπικό του νοσοκομείου και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη μάχη που δίνουν καθημερινά. Τις οποίες πρέπει να τις κρατάμε μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας ή έστω μέχρι το πρώτο ημίχρονο, θα πω, αυτής της περιπέτειας, γιατί από ό,τι φαίνεται ζούμε το πρώτο ημίχρονο αυτής της μάχης με αυτόν τον ιό, τον οποίο αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, τον κερδίζουμε στο βαθμό που μπορούμε να πούμε ότι κερδίζουμε, γιατί έχουμε καταφέρει να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα πολύ νωρίς, πολύ νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρουσία μου εδώ σήμερα ήταν ακριβώς για να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλο αυτό το προσωπικό που δίνει καθημερινά μάχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κάτι το οποίο βέβαια κάνουν και τα γύρω κέντρα υγείας του νομού και βέβαια και οι ιδιώτες γιατροί στο βαθμό που τους αναλογεί, το κάνουν και σε όλους ανήκει ένα μεγάλο μπράβο. Ήθελα επίσης να δείξω ότι η ελληνική πολιτεία και ο ίδιος προσωπικά, όχι με το θεσμό τόσο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αλλά πιο πολύ με το θεσμό και του τοπικού βουλευτή και του γιατρού. Στο κάτω-κάτω γνωρίζετε όλοι ότι αυτό το νοσοκομείο, επειδή έκανα τα πρώτα μου βήματα σαν γιατρός, το πονάω περισσότερο ίσως από πολλούς άλλους. Ήθελα λοιπόν να δείξω ότι βρίσκομαι δίπλα και στο βαθμό που μπορώ, με όλες μου τις δυνάμεις, να βοηθήσω. Είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα λοιπόν με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Νομίζω ότι και σε αυτούς το εξέφρασαν εξάλλου. Είδα την ικανοποίηση, το ότι είμαστε συνέχεια κοντά και υπάρχει αυτή η επαφή. Ήδη κάποια θέματα που είχαμε συζητήσει 2 μήνες πριν δηλαδή καν προκύψει όλη αυτή η κρίση, ήδη έχουν λυθεί ή έχουν δρομολογηθεί. Μου είπαν επιμέρους και ποια προβλήματα θεωρούν άμεσα και θα κοιτάξουμε να κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας.